Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV με νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε να δούμε αμέσως τις ειδήσεις μας. Στην Αθήνα επέστρεψαν τα κλιμάκια των ελεκτών στο πλαίσιο της αυστηρής επιτήρησης που ξεκινάει στην Ελλάδα. Στις συζητήσεις θεωρείται δεδομένο ότι οι επικεφαλείς των θεσμών θα ζητήσουν εξηγήσεις και ισοδύναμα για το πακέτο εξαγγελιών που έκανε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ, όπως και το μείζον ζήτημα της περικοπής των συντάξεων. Αυτές οι εικόνες είναι πλέον παρελθόν, οι συναντήσεις δηλαδή των θεσμών με τα κυβερνητικά στελέχη σε ξενοδοχεία. Πλέον οι απεσταλμένοι του κουαρτέτου επιστρέφουν στα Υπουργεία με σκοπό να βρίσκονται στην πήγη της πληροφόρησης για την μεταμνημονιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Στο μικροσκόπιο των θεσμών, μεταξύ άλλων θεμάτων, θα μπουν οι εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, η πορεία των δημοσιονομικών, ο ένφια, οι μειώσεις φόρων και εισφορών, αλλά και επιστροφή αναδρομικών ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε δικαστικούς, ενστόλους και πανεπιστημιακούς, προκειμένου να κλειδώσει το υπερπλεώνασμα του 2019. Μέχρι το τέλος του έτους, λοιπόν, και μετά από την επίμονη και διαρκή πίεση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μέχρι το τέλος του έτους καταβάλουμε σε ένστολους των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε δικαστικούς αλλά και πανεπιστημιακούς, αναδρομικά ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Διότι έχουμε τη δυνατότητα, είναι δίκαιο και το κάνουμε πράξη. Μέχρι το τέλος του έτους, επίσης, νομοθετούμε εντός το 18 την σταδιακή μείωση του ένφια, που θα φτάσει έως και 50% για 1,2 εκατομμύρια χαμηλές περιουσίες και 30% μέσω σταθμικά. Η μείωση θα γίνει σε 2 φάσεις, από 1η-1η του 19 η πρώτη και από 1η-1η του 20 η δεύτερη. Ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε και την πλήρη αλλαγή της δομής του φόρου, ώστε να γίνει πιο αναλογικός, πιο δίκαιος, ελαφρύτερος για τη λαϊκή κατοικία, άρα περισσότερο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας και όχι χαράτσι για τα λαϊκά στρώματα, όπως σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Στο επίκεντρο των συζητήσεων κυβέρνησης θεσμών αναμένεται να βρεθεί επίσης ο προϋπολογισμός, ενώ σημείο κλειδί θα αποτελέσει το θέμα της μη περικοπής των συντάξεων. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει και τα νεότερα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, για να πείσει ότι οι περικοπές των συντάξεων είναι αχρίαστες, όπως είπε στη ΔΕΘ και ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το εισόδημα των συνταξιούχων έχει υποστεί τεράστιες απώλειες κατά τη διάρκεια της κρίσης. Από τη δική μας πλευρά και παρά τις αφόρητες πιέσεις, προσπαθήσαμε και σε μεγάλο βαθμό καταφέραμε να συγκρατήσουμε τις μειώσεις και να σταθεροποιήσουμε την εισοδηματική κατάσταση των συνταξιούχων. Η μεγάλη αγωνία όμως σήμερα, ξέρετε ποια είναι και ξέρουμε όλοι, αφορά στο αν τα μέτρα που απέτησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το 2019 θα εφαρμοστούν ή όχι. Θέλω λοιπόν να πω με σαφήνεια ότι σύμφωνα με τα στοιχεία και τις προβλέψεις που έχουμε για το 2019, η θέση, οι απόψεις και τα επιχειρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν επιβεβαιώνονται. Αντίθετα, είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο στόχος ο δημοσιονομικός του 3,5% για πρωτογενές πλεώνασμα το 19 μπορεί να επιτευχθεί και χωρίς την εφαρμογή του εν λόγου μέτρου. Ωστόσο, το Δούνου του επιμένει στη μείωση για να βρεθούν λεφτά για τα επιδόματα φτώχειας, που όπως και ο Πρωθυπουργός τόνισε στη Θεσσαλονίκη, θέλει να διπλασιαστούν στα 4 δισεκατομμύρια στα επόμενα χρόνια, αλλά χωρίς να κοπούν οι συντάξεις. Αναμένεται να συζητηθούν επίσης οι αλλαγές στα εργασιακά και η αύξηση του κατώτατου μισθού με κατάργηση του υποκατώτατου. Αν και το θέμα έχει κλείσει ουσιαστικά κατά την τρίτη αξιολόγηση, πριν 3 μήνες, και οι θεσμοί έχουν στείλει ήδη μήνυμα ότι εναπόκειται στην ευθύνη της κυβέρνησης να κάνει προσεκτικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή. Είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού μετά από τις αρρωτικές μειώσεις του δεύτερου μνημονίου. Είμαστε σήμερα σε θέση να ανακοινώσουμε ότι η δέσμευση της κυβέρνησής μας είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2019
μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ωστόσο, αποφάσεις δεν πρέπει να αναμένονται πριν περάσουν τουλάχιστον οι εκλογές του Οκτωβρίου στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Βαυαρία, καθώς και το Eurogroup του ίδιου μήνα. Τις προθέσεις των Ευρωπαίων όσον αφορά τις εξαγγελίες Τσίπρα τις αποτύπωσε σε δήλωσή του επικεφαλής του ESM Klaus Regling. Μετά από πιεστικές ερωτήσεις αυστριακού δημοσιογράφου, ο κύριος Regling προειδοποίησε τη χώρα μας ότι μπορεί η Ευρώπη να σταματήσει τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που αποφασίστηκαν για την Ελλάδα, εάν τα μέτρα προσαρμογής δεν συνεχιστούν όπως συμφωνήθηκε. Μάλιστα, ο κύριος Regling επανέλαβε για ακόμη μία φορά ότι το 2015 η Ελλάδα ήταν λίγα λεπτά μακριά από το Brexit. Λοιπόν, θα συζητήσουμε όλο το παρασκήνιο από τη ΔΕΘ και όλα όσα διαδραματίστηκαν. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, αρχισυντάκτης εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ και εμείς για την αποδοχή που σήμερα είσαι κοντά μας. Από πού να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε από τις εξαγγελίες και να αρχίσουμε από τις εξαγγελίες που δίνουν τόνο αισιοδοξίας. Δηλαδή, η κατάργηση του κατώτατου μισθού. Δεν δίνει μια αισιοδοξία μετά το βάρος της οικονομικής κρίσης που έχουν σηκώσει οι πολίτες σε αυτή τη χώρα? Οπωσδήποτε κάθε είδους παροχή έχει και το μήνυμά της, δίνει κάτι θετικό. Αλλά εγώ προσωπικά είδα άλλα πράγματα. Δηλαδή, ο πήχης ήταν υψηλά ως προς ένα και συγκεκριμένο ζήτημα, το ζήτημα των συντάξεων. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός φάνηκε, αποδείχθηκε ότι δεν έχει πάρει τελικά κάτι από τους εταίρους και από τους θεσμούς. Ότι δηλαδή η χώρα μας δεν είναι δεδομένο ότι δεν θα προχωρήσει στις μειώσεις των συντάξεων, όπως εξάλλου έχει ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων. Βέβαια. Άρα, νομίζω το γεγονός, και συγγνώμη σε διακόπτω, νομίζω το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν δεσμεύτηκε για κάτι τέτοιο, δείχνει πρώτον ότι δεν είναι σίγουρος για κάτι τέτοιο και δεύτερον αποδεικνύει και κάτι το οποίο έρχεται σε κόντρα με τους πανηγυρισμούς της Ιθάκης, ότι τελικά μάλλον η χώρα μας εξακολουθεί και ζητάει τη γνώμη και πάντοτε είναι σαν το μαθητή που λέει «μπορώ να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω εκείνο». Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν ξεκαθάρισε και δεν είπε ευθέως αν θα κοπούν ή όχι οι συντάξεις, αλλά δεν δείχνει ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ούτως ώστε να καταφέρει να διαπραγματευτεί ουσιαστικά με την Κομισιόν. Θα υπήρχε ένα χρονοδιάγραμμα αν ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι έχουμε μπροστά μας τα συγκεκριμένα 2-3 ορόσημα και πλέον πηγαίνουμε προς μια εξεύρεση λύσης. Ο Πρωθυπουργός ήταν πάρα πολύ αόριστος, πάρα πολύ γενικόλογος και γι' αυτό ακριβώς το λόγο νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας είδους προσυμφωνία για το τι θα γίνει με τις συντάξεις. Ήταν εξαιρετικά αόριστος. Αλλά να πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες παροχές. Βέβαια, σήμερα ο κύριος Σταθάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, είπε ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις. Ευρωπαίοι διπλωμάτες λένε ότι θα τα δούμε με όλες τις λεπτομέρειες και θα δούμε τι θα αποφασίσουμε. Μικρή αξία νομίζω έχει μπροστά στο πολιτικό μέγεθος του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι και ο αρμοδιότερος όλων να μιλήσει για αυτά τα θέματα, το τι λέει ο ένας ή ο άλλος Υπουργός. Όμως σήμερα υπήρξε και δήλωση του κυρίου Regling, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που η χώρα μας υποτροπιάσει και δεν προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις, άρα το μήνυμα είναι ότι ενδεχομένως αν πάμε σε ξεψήφισμα των μέτρων, ότι εκεί θα υπάρξουν επιπτώσεις στο ζήτημα του χρέους. Άρα, τόσο ο Πρωθυπουργός δεν είπε κάτι, που είναι ο ισχυρότερος πόλος σε αυτή τη συζήτηση, όσο και ο πρόεδρος του ESM, ο κ. Regling, που επίσης είναι ένας σημαντικός παίκτης, νομίζω, εκτιμώ ότι με τη βαρύτητα των θεσεών τους αντικαθιστούν ουσιαστικά οποιοδήποτε Βέβαια, άλλο. Εσύ ξέρεις και καλύτερα τα πράγματα. Ωστόσο, γιατί έγινε τόσο ντόρος για την συντάξη όλο το προηγούμενο διάστημα, για να καταλήξουμε στη ΔΕΘ και να μην ακούσουμε τίποτα? Επικοινωνία, επικοινωνία, επικοινωνία. Η κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί βουλευτές το τελευταίο διάστημα ήθελαν ένα αφήγημα συγκεκριμένο να επικοινωνήσουν. Μετά τις πυρκαγιές στο μάτι, έριξαν έντονα το θέμα των συντάξεων. Εγώ προσωπικά έχω βρεθεί σε πάρα πολλές τηλεοπτικές συζητήσεις όπου βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χτυπούσαν το χέρι και έλεγαν: θα δείτε ότι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα είναι συγκεκριμένος για τις συντάξεις, θα δείτε ότι δεν θα τις περικόψουμε. Και τελικά, ουσιαστικά όλο αυτό το αφήγημα ακυρώθηκε μετά τις εξελίξεις τις προχθεσινές. Ο Πρωθυπουργός δεν ήταν δεσμευτικός, δεν είπε κάτι σαφές. Άρα νομίζω ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι πολύ καλά κάνουν και αγωνιούν για το μέλλον τους, γιατί το κάθε σπίτι θα πρέπει να το τονίσουμε. Έκανε και έναν προϋπολογισμό. Άρα ο Πρωθυπουργός χθες δεν μας καθησύχασε για αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Η μείωση του ένφια που τη στηρίζει νομίζω και η Νέα Δημοκρατία αυτή την επιλογή. Θα την ψηφίσει αν κατατεθεί στη Βουλή. Η μείωση του ένφια ήταν μια πρόταση και κατά 30% συγκεκριμένα μια πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός όμως έβαλε κάτι διαφορετικό. Μίλησε για μείωση του ένφια όμως προς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Δεν μίλησε για μια συνολική μείωση του ένφια.
πλειοψηφία η οποία θα έχει έναν οριζόντιο χαρακτήρα. Μένει λοιπόν να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα επιβαρυνθούν και ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα ελαφρυνθούν. Όμως, σε τέτοιου είδους ιστορίες, σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις, πρέπει να υπάρχει ο χαρακτήρας της ισότητας. Δεν μπορεί μία κοινωνική ομάδα να επιβαρύνεται διαρκώς και κάποια άλλη να ελαφρύνεται διαρκώς. Εκτιμώ λοιπόν ότι. Βέβαια, και στο επίπεδο των. Δεν εξισορροπεί τις κοινωνικές ενδεχομένως ανισότητες που υπάρχουν. Οι κοινωνικές ανισότητες καμία φορά είναι και αποτέλεσμα του πώς η κάθε κοινωνική ομάδα αντιδρά σε περιβάλλοντα εργασίας, ποια είναι η πορεία τη οικονομική του καθενός και πώς ο καθένας εργάζεται ή αντιλαμβάνεται η σημερινή κοινωνική κατάσταση. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να πούμε το ουσιαστικό. Θα μειωθεί ο στόχος των εσόδων 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ κατέτος από τον ΕΝΦΙΑ. Γιατί το να μοιράσουμε τη μιζέρια και να πούμε ότι αυτοί θα πληρώσουν ή άλλοι δεν θα πληρώσουν. Δεν νομίζω ότι είναι ελάφρυνση. Μάλλον αναδιανομή πλούτου θα την ονόμαζα. Και σε ό,τι αφορά και τις υπόλοιπες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού για τις παροχές, θα πρέπει να τονίσουμε ότι και αυτές ήταν αρκετά σε βάθος χρόνου και αρκετά αόριστες. Μιλάμε για παράδειγμα για ελαφρύνση στο ασφαλιστικό. Ναι. Όμως όταν μιλάμε για ένα βάθος 2, 3 ή 4 ή και 5 ετών, γνωρίζουμε ότι δεν θα είναι η ίδια κυβέρνηση και δεν θα είναι η ίδια συγκυρία. Δεν μπορεί κανένας να μας εγγυηθεί ότι η χώρα μας θα πιάνει τόσο υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα σε τόσο μεγάλο βάθος χρόνου. Άρα και οι όποιες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, κατά τη γνώμη μου, επίσης δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Ήταν η προσωπική μου και πάλι εκτίμηση. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν λιγότερο συγκεκριμένος από αυτό το οποίο θα ανέμεναν οι περισσότεροι Έλληνες. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ήταν απλά εξαγγελίες και θα δούμε το επόμενο διάστημα τι ακριβώς θα αποτελέσει νόμο του κράτους. Κακά τα ψέματα, έχουμε συνηθίσει στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης να υπάρχουν πολλές υποσχέσεις. Το θέμα είναι τι πραγματικά θα γίνει και σε άλλες ΔΕΘ έχουν δώσει πρωθυπουργοί υποσχέσεις και δεν τις στήρισαν. Άρα, κατά τη γνώμη μου, όλα κρίνονται στο τελικό ταμείο, στο κατά πόσο όλα αυτά θα προωθηθούν και θα ψηφιστούν. Από εκεί και πέρα, η εποπτεία της χώρας μας παραμένει, είναι ισχυρή. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι σήμερα καλά-καλά οι θεσμοί έρχονται και δεν θα είναι όπως πάγει η κυβέρνηση τους φιλοξενούσε στα ξενοδοχεία. Πλέον μπαίνουν στα υπουργεία. Άρα, όλα είναι υπό αίρεση. Δεν είδα κάτι σίγουρο και σταθερό. Μάλιστα. 3,5 ώρες σχεδόν κράτησε η συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αποκλείστηκαν δημοσιογράφοι για να θέσουν το ερώτημά τους. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ο συνάδελφος ο κύριος Κοβέος από το Βήμα έκανε μια ανακοίνωση. Υπάρχουν αυτοί που αποκλείστηκαν και υπάρχουν και αυτοαποκλεισμοί. Να θυμίσω ότι το πρώτο θέμα αρκετές φορές έχει επιχειρήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση να μην του δώσει ερωτήσεις. Το πρώτο θέμα λοιπόν δεν συμμετείχε στην συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου. Και να πω κιόλας και ποιο το νόημα, δηλαδή εχθρική στάση απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υποτιμητική στάση σε πολύ μεγάλους τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς ή σε εφημερίδες. Νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να το ξαναδεί αυτό το θέμα με τη στάση και τη συμπεριφορά στους εκπροσώπους του τύπου. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν ρόλο να παίξουν, όσο και αν κάποιοι που μας παρακολουθούν ίσως να λένε ότι για όλα αυτά είναι οι δημοσιογράφοι. Πιστεύω ότι πολλά θέματα, πολλά σκάνδαλα, πολλές παραλήψεις δεν θα είχαν παρουσιαστεί σωστά αν δεν υπήρχαν οι δημοσιογράφοι. Από εκεί και πέρα, ναι, η κυβέρνηση δεν της αρέσουν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν θέλει την πολυφωνία. Τη θεωρεί ένα πρόβλημα στους σχεδιασμούς της. Φαίνεται αυτό από τις συχνές επιθέσεις υπουργών, στελεχών της κυβέρνησης. Βέβαια, οι ανακοινώσεις γράφουν το αντίθετο, ότι δέχονται επιθέσεις η κυβέρνηση από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αυτοί όπως και οι υπόλοιπες. Δεν νομίζω ότι μόνο. Έχω παρακολουθήσει πολύ συχνά τον Πρωθυπουργό να λέει ότι ουδέποτε υπήρξε κάτι αντίστοιχο με τον ίδιο κτλ. Τουλάχιστον στο επίπεδο της εφημερίδας που εγώ εκπροσωπώ, του πρώτου θέματος, αλλά και πολλών άλλων μέσων ενημέρωσης, θυμάμαι σφοδρή κριτική προς όλους τους Πρωθυπουργούς που πέρασαν. Με τον Γιώργο Παπανδρέου, πόση και πόση κριτική. Με τον Κώστα Καραμαλή παλιότερα, με τον Κώστα Τσιμίτη. Ο κ. Τσίπρας γιατί πρέπει να αποτελέσει εξαίρεση, δεν το καταλαβαίνω, ή γιατί η αριστερά θα πρέπει να αποτελέσει εξαίρεση. Λοιπόν. Νομίζω ότι παίρνει το μερίδιο κριτικής, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε ελληνική κυβέρνηση, εκτός αν δεν τους αρέσει η κριτική. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, να περάσουμε και στη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί έχουμε αρκετά να συζητήσουμε μαζί. Αποκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, Τζάμπα Μάγκα, γιατί άλλα λέει στο εσωτερικό, άλλα λέει στο εξωτερικό. Οκ. Με την ίδια λογική.
Κάποιος, όπως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Τζάμπα Μάγκα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αντίστοιχα μπορεί κάποιος να επικαλεστεί μια σειρά δηλώσεων του Πρωθυπουργού για σειρά ζητημάτων και να τον αποκαλείς, ξέρω εγώ, ψεύτη. Ξέρετε, το γνώριμο πινκ-πονκ καταγγελιών. Η αλήθεια πάντως δεν είναι μια συμφωνία που ήρθε ουρανοκατέβατη. Mm-hmm. Πάτησε σε άρθρα και συμφωνίες και διαπραγματεύσεις του παρελθόντος. Καταρχάς, υπήρξε μια αποκάλυψη πριν από λίγες ημέρες από τα Wikileaks, η οποία έλεγε ότι η πάγια θέση των Σκοπιανών ήταν να δοθεί το όνομα Βόρεια Μακεδονία, να αναγνωριστεί εθνότητα και γλώσσα. Κάτι για το οποίο είχε αντιδράσει και δεν είχε συνενέσει η κυβέρνηση Καραμανλή. Επομένως, δεν καταλαβαίνω για ποια εθνική γραμμή μιλάμε. Το να λέμε ναι στα λυτρωτικά σχέδια των Σκοπιανών υπογράφοντας τέτοια πράγματα. Επίσης, θέλω να θέσω και ένα ερώτημα, το οποίο είναι εύλογο και τέθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου. Γιατί δεν προχωράμε και εμείς ένα δημοψήφισμα? Δεν καταλαβαίνω γιατί οι Σκοπιανοί να ψηφίσουν για το πώς θα ονομάζονται και εμείς ταυτόχρονα να μην τοποθετηθούμε ως κυρίαρχος λαός, πολύ περισσότερο σε μια κυβέρνηση η οποία είναι από την αριστερά και υποτίθεται έχει και μια λαϊκότητα. Γιατί να μην τοποθετηθεί ο μέσος Έλληνας ως προς το αν θέλει αυτή τη συμφωνία ή όχι? Και δεν αφορά μόνο τους Σκοπιανούς στο πώς θα αποκαλούνται, αφορά και εμάς. Από τη στιγμή που θα μοιραστούμε κάτι δικό μας, δηλαδή το όνομα της Μακεδονίας, νομίζω ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί ο ελληνικός λαός. Επίσης, βέβαια, αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν αντικατροπτίζει όλη την πραγματικότητα και για ποιο λόγο γίνεται αυτή η συμφωνία. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι ένα πάγιο ζήτημα η σχέση μεταξύ των δύο κρατών που κάποια στιγμή, και αυτό που τουλάχιστον ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι λόγω της αλλαγής στην πολιτική ηγεσία στη γείτονα χώρα, ήρθε η ώρα να διαπραγματευτούμε κάποια πράγματα και να καταλήξουμε. Και ποιος νοιάζεται τι γίνεται στα Σκόπια? Γιατί εμείς πρέπει να τρέχουμε διαρκώς? Και ο Κώστας ο Καραμανλής είχε διαπραγματεύσεις, δεν συνένεσε, νομίζω ότι η ζωή συνεχίστηκε και μετά το 2008. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, επειδή άλλαξε η κυβέρνηση των Σκοπίων, εμείς πρέπει να είμαστε στη λογική, μην το χάσουμε. Σπεύσατε. Νομίζω ότι θα πρέπει τα εθνικά μας συμφέροντα να τα βάζουμε στο ζύγι. Είμαστε αναλογή σου ότι είμαστε μια χώρα που από το 1922, άκουσε τώρα, 100 χρόνια ιστορικός χρόνος είναι πάρα πολύ μικρός. Χάσαμε την Κωνσταντινούπολη, τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, τον ελληνισμό της Σμύρνης, τη Βόρεια Μακεδονία. Χάσαμε τους Αιγυπτιώτες μας, που ήταν ένα στοιχείο ακμάζων. Χάσαμε την Ανατολική Θράκη. Και τώρα, αυτοβούλος, την Κύπρο χάσαμε, πολύ σημαντικό και πρόσφατα. Και πάμε αυτοβούλος τώρα να χάσουμε και το όνομα της Μακεδονίας. Δεν το καταλαβαίνω γιατί. Μια σοβαρή χώρα, όπως τη θεωρώ εγώ, το Ισραήλ, θα είχε αντιδράσει κέρια σε μια τέτοια στρατηγική και πολιτική πρόταση. Εμείς με μόνο και μόνο το λόγο του Πρωθυπουργού, χωρίς ο Αλέξης Τσίπρας να έχει τη συνένεση του κυβερνητικού του εταίρου, να το πούμε αυτό, του κυρίου Καμένου, προχωράει σε μια συμφωνία. Φαίνεται ότι θα την έχει. Φαίνεται ότι θα την έχει. Επί της ουσίας την έχει, και γι' αυτό και ο κύριος Καμένος έχει εξαφανιστεί δημοσκοπικά. Το ξέρει ο κόσμος και το βλέπει. Όμως, εδώ πέρα, στην περίπτωση, ο Πρωθυπουργός έχει δεσμεύσει τη χώρα. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης ενεργειών που κοστίζει στη χώρα μας. Έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Αυτό δεν είναι συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης ή της χώρας μας με τα Σκόπια και τον κύριο Ζάεφ. Είναι συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Ζάεφ και τη Σκοπιανή. Βέβαια, είναι ανοιχτά θέματα που πρέπει να λυθούν, όπως και το Κυπριακό. Που κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί, έτσι. Το ίδιο ήταν, τυρανούσε και τις εξωτερικές μας σχέσεις με τη γείτονα χώρα. Ωραία, τότε ας αποδεχθούμε και ότι θα πρέπει να ονοματιστεί πάνω το κρατήδιο αυτό Βόρεια Κύπρος, να είναι τουρκικό κατεχόμενο έδαφος, γιατί χάσαμε. Με αυτή τη λογική, όχι. Αν χρειαστεί τη διπλωματία, πρέπει να περιμένεις. Μπορεί να χρειαστεί να περιμένεις και πολλά χρόνια. Γιατί θα πρέπει εμείς να αποδεχόμαστε εθνικά επιζήμιες λύσεις μόνο και μόνο για να κλείσουν τα θέματα? Δεν κλείνουν, αντιθέτως ανοίγουν. Και ποιος μας λέει ότι στον ιστορικό χρόνο, 150 χρόνια, μπορεί σε 100 χρόνια, που δεν θα ζούμε εμείς, λογικά. Λοιπόν, να υπάρξει ένα αλυτρωτικό μακεδονικό έθνος, το οποίο μπορεί τότε να είναι σε ακμή, να έχουν αυξηθεί πληθυσμιακά και να πούνε να απελευθερώσουμε τα αδέλφια μας, τους Νοτιομακεδόνες. Το συντάγματος δεν είναι ισχυρό κίνητο. Τα συντάγματα, καμιά φορά, ξέρεις, είναι και λίγο κουρελόχαρτα στα χέρια επιτίδιων πολιτικών. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί στη χώρα μας τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Και από τη στιγμή που εμείς αποδεχόμαστε τον διαμελισμό, γιατί είναι διαμελισμός, διαμοιρασμός του ονόματος της Μακεδονίας, πλέον συμπράττουμε
Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει τώρα σώνει και δεν αληθεί αυτό το θέμα. Με την ίδια λογική, δηλαδή, έχουμε οικονομικό μνημόνιο, είμαστε σε αδύναμη θέση. Πάμε να φορτωθούμε εθνικό μνημόνιο, γιατί ο κύριος Τσίπρας θέλει να γίνει αρεστός στις ξένες δυνάμεις. Δεν το καταλαβαίνω. Δημήτρη, πες μου, τι πιστεύεις, ότι τι εξέλιξη, ποια θα είναι τα ποσοστά του υποψηφίσματος που θα ψηφίσουν υπέρ της λύσης? Επειδή έχω πληροφορίες γύρω από τα Σκόπια και μιλώ με συναδέλφους Σκοπιανούς, νομίζω ότι είναι ντέρμπι και εκτιμώ ότι προς το ναι για τη συμφωνία είναι περισσότερη από όσο είναι προς το όχι. Μάλιστα. Κάτι το οποίο δυστυχώς φοβάμαι θα φέρει τη χώρα μας σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί μετά στο λεγόμενο blame game, στο παιχνίδι ευθυνών, η Ελλάδα θα βρεθεί, λέγοντας ένα όχι, πιστεύω, θα βρεθεί σε δεινή θέση. Από την άλλη όμως πλευρά, όχι είπε και η Κύπρος πριν από το 2004 με τον Τάσο Παπαδόπουλο, κάποιοι φοβόντουσαν τα χειρότερα, τελικά η Κύπρος έμεινε όρθια. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό το οποίο έχει κάνει ο Πρωθυπουργός ήδη δημιουργεί τετελεσμένα και ήδη δημιουργεί ζημιές. Και δεν έχει την πλειοψηφία να το κάνει αυτό το πράγμα. Ούτε καν την κυβερνητική συνένεση. Μάλιστα. Αυτό βέβαια θα το δούμε στην πορεία. Έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Να δούμε σε αυτό το σημείο τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και τι έγινε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την Κυριακή στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θρασί στα ψέματα, δηλώσει την αλήθεια, σχολίασε η Νέα Δημοκρατία με αφορμή την πολυαναμενόμενη συνέντευξη, λέγοντας δεικτικά ότι ο Αλέξης Τσίπρας απέδειξε αυτό που έχουν καταλάβει όλοι οι Έλληνες, ότι θα κάνει και θα πει τα πάντα για να παραμείνει στην καρέκλα του λίγους ακόμα μήνες. Η Πειραιώς, αφού χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό ανίκανο και επικίνδυνο, πρόσθεσε. Ο κύριος Τσίπρας είχε το θράσος να υποστηρίξει ότι είχε σχέδιο από το 2015, ενώ έφερε δύο αχρίαστα μνημόνια και ζημίωσε την Ελλάδα με περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Είχε το θράσος να υποστηρίξει και πάλι τη συμφωνία που παραχωρεί στα Σκόπια μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα, ενώ την απορρίπτει η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων. Είχε το θράσος να τάξει φοροελαφρύνσεις, ενώ κατέστρεψε συνειδητά τη μεσαία τάξη και φτωχοποίησε όλους τους Έλληνες. Ο κύριος Τσίπρας συνέχισε μονότονα να παρουσιάζει εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κίνημα αλλαγής, σημειώνοντας ότι τίποτε το καινούριο, μόνο τα γνωστά ψέματα που με άνεση εξτομίζει. Ίσως το μόνο αξιοσημείωτο με τις αναφορές του για τις εκλογές είναι ότι επιτέλους κατάλαβε ότι ο χρόνος της κυβέρνησής του τελειώνει. Ριζική αλλαγή πολιτικής με στόχο την ανάπτυξη ζητάει φόφη γεννηματά. Με ανάρτηση στο Facebook σχολιάζει τη συνέντευξη Τσίπρα στη ΔΕΘ ο Σταύρος Θεοδωράκης, σημειώνοντας πως άγνωστο γιατί ο κύριος Τσίπρας θεωρεί από την πρώτη στιγμή θεώρησε τη Θεσσαλονίκη ως μια παραμυθούπολη, προπύργιο μιας παραμυθοχώρας με νάνους πολίτες που μαγεύονται από ένα νέο πριγκυπόπουλο που καταφθάνει φορτωμένο με χρυσό και διαμάντια. Και τι ζητάει? Μόνο τη γεροντοκόρη την εξουσία. Ο επικεφαλής του ποταμιού επανέφερε μάλιστα την πρότασή του να σταματήσουν οι μονόλογοι στη ΔΕΘ, προτείνοντας ο Πρωθυπουργός με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους άλλους αρχηγούς να μετέχουν σε τραπέζια δημιουργικής αντιπαράθεσης, όπως συμβαίνει σε μεγάλα οικονομικά φόρουμ του εξωτερικού. Πίσω από μια επιφανειακή δημοκρατικότητα, επιχείρησε να κρύψει τον προσωπικό και κυβερνητικό αυταρχισμό του, σχολίασε σε ανακοίνωσή της η Ένωση Κεντρών και προσθέτει: του προτείνουμε να επισκεφθεί την Άουσα Ημαθίας, να δει την οργή των αγροτών προς το πρόσωπό του. Ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει διαζύγιο με τον απλό κόσμο και όσο παραμένει στην εξουσία, καταστρέφει τη χώρα και τον εαυτό του. Με μια αιχμηρή ανακοίνωση, απάντησε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την αναφορά που έκανε στο πρόσωπό του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε στο Βελίδιο, λέγοντας ότι δεν θα στήριζε την υποψηφιότητα του Γιώργου Πατούλη σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για καθεστωτικές συμπεριφορές, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν είναι ούτε με τον Πινοσέτ ούτε με τον Μαδούρο. Σέβομαι το αξίωμα που υπηρετεί ο κύριος Τσίπρας και τον ίδιο προσωπικά, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω τη στήριξη του κομματός του. Δεν τη θέλω, δεν την επιδίωξα άλλωστε ποτέ.
Οι πολίτες είναι αυτοί που θα κρίνουν ποιος είναι ο καλύτερος και ικανότερος. Εγώ εμπιστεύομαι την κρίση τους και δεν την φοβάμαι, όπως την φοβούνται άλλοι που κυκλοφορούν νύχτα και κρύβονται πίσω από κλούβες και ΜΑΤ. Αίσθηση και ερωτηματικά προκάλεσε η αποχώρηση του Προέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, Θεόδωρου Φέσα, στην έναρξη της ομιλίας του Πρωθυπουργού κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ το απόγευμα του Σαββάτου. Η αποχώρησή του σχολιάστηκε ιδιαίτερα ανάμεσα σε όσους βρίσκονταν στο Βελίδιο, με το ΣΕΒ να διευκρινίζει τελικώς σε ανακοίνωσή του πως τα εγκαίνια καθυστέρησαν, αλλά ο Πρόεδρος του Συνδέσμου έπρεπε να προλάβει την τελευταία πτήση για Αθήνα. Για διάφορους λόγους η έναρξη της τελετής καθυστέρησε και λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης ο πρόεδρος του ΣΕΒ αποχώρησε πριν τη λήξη της, ώστε να μεταβεί με την τελευταία πτήση στην Αθήνα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει πως οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μεταμνημονιακές μεν, μεταχρονολογημένες δε. Οι εξαγγελίες μέτρων ελάφρυνσης, αλλά με εφαρμογή λίγο πριν ή μετά μια εκλογική χρονιά, είναι μια συνήθις κυβερνητική πρακτική. Στην περίπτωση της χώρας μας όμως, είναι γνωστό ότι οι μέχρι πρότινος νομοθετήσεις μνημονιακών προαπαιτουμένων δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αποκατάστασης των υπερβολών και μείωσης των φόρων και εισφορών κατά τη διάρκεια της μεταμνημονιακής εποπτείας. Η Θεσσαλονίκη έζησε πρωτοφανείς εικόνες και εκτεταμένα επεισόδια. Χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν στο συλλαλητήριο τη Μακεδονία. Παρά όμως τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας, η συγκεντρωσία αμαυρώθηκε από τα άγρια επεισόδια και την αλόγιστη χρήση χημικών. Η συμπρωτεύουσα πνίγηκε στα δακρυγόνα και 60 άτομα χρειάστηκαν τη χορήγηση πρώτων βοηθειών, μεταξύ των οποίων αρκετά παιδιά και ηλικιωμένοι. Οι βίαιες συγκρούσεις προκάλεσαν το μένος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο οποίος χαρακτήρισε απαράδεκτη και καταστροφική για την εικόνα της πόλης τα όσα διαδραματίστηκαν το Σάββατο στους κεντρικούς δρόμους της. Κάψανε αυτοκίνητα, κάψανε κάδους, σπάσανε το σχολείο και κάτω από το παιδί, το κάνανε να μην βοηθήσει. Δεν γίνεται, αυτοί πρέπει να τους μαζεύουν πριν από τα γενέθλια. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τη συζήτηση με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Λοιπόν, πες μου, πότε θα γίνουν εκλογές? Άλλο ένα θέμα που αφήνουμε στο... την κρυστάλλινη σφαίρα. Νομίζω πως αν ο Πρωθυπουργός δεν είχε την υπόθεση των φωνικών πυρκαγιών και το ΜΑΤ και τη Ραφίνα, νομίζω ότι θα τις είχε αποτολμήσει ενδεχομένως και μέσα στο φθινόπωρο. Μάλιστα, έχω βάλει αρκετές φορές στοίχημα γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός μετράει. Και μετράει και ζυγίζει δύο πράγματα. Το ένα είναι η απόσταση που τον χωρίζει από τη Νέα Δημοκρατία και κατά πόσο θα μπορέσει να ανακόψει την αυτοδυναμία στον Κυριάκο Μητσοτάκη ή όχι. Και το δεύτερο είναι τι θα γίνει με τις συντάξεις. Mm-hmm. Με τις συντάξεις είναι καθαρό. Απάντηση δεν έχει, περιμένει. Εάν λοιπόν δει ότι προς τον Οκτώβρη δεν θα έχει απάντηση για τις συντάξεις που να είναι θετική για τα σχέδιά του, και αν δει τις δημοσκοπήσεις σχετικά ανεκτές ως προς τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι θα τις αποτολμήσει νωρίτερα από όσο το Μάιο. Από εκεί και πέρα, αν κερδίσει κάτι για τις συντάξεις, το οποίο θεωρώ δύσκολο, και αν μπορέσει να στήσει ένα σενάριο, να εγώ σας τα έλεγα θα τις γλιτώσουμε τις περικοπές, ενδέχεται να πάει στο Μάιο. Πάντως το σενάριο του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου του 2019 εγώ δεν το αγοράζω. Θα είναι φοβερά ρυψοκίνδυνο να πάει σε ευρωεκλογές, όπου μπορεί να υποστεί μια ήττα και να έχει ποσοστά κάτω από 20%. Εκτιμώ λοιπόν ότι οι εκλογές δεν αργούν, είναι μέσα σε λίγο διάστημα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που σήμερα ήσουν εδώ στο στούντιο του Attica TV. Εμείς να μείνουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς το παρόν έδωσε και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σάββατο 15 του μήνα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τη διαμόρφωση ενός νέου αποκεντρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας με αφορμή τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα. Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό εγκαινιάστηκε το περίπτερο της ΚΕΔΕΣ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσία κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου. Τη βούληση της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνεχίσει να επενδύει στους νέους με καινοτόμες και εξωστρεφείς δράσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην αναπτυξιακή αναγέννηση της χώρας, επεσήμανε ο πρόεδρος εγκαινιάζοντας το περίπτερο της Ένωσης. Δείχνουμε το δρόμο για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας, επενδύοντας στους νέους. Κλειδί για την εθνική ανάταξη είναι η υιοθέτηση ενός νέου αποκεντρωμένου μοντέλου κράτους με την αυτοδιοίκηση σε κεντρικό ρόλο. Στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εγγενείων, με αντικείμενο την καινοτομία της έξυπνης πόλης, την επιχειρηματικότητα και τις σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες της ΚΕΔΕ,
Παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστας, ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Καραγιάννης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κυρίζογλου και πολλά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, Δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας και πλήθος κόσμου. Το περίπτερο της ΚΕΔΕ επισκέφθηκαν κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός Επικρατείας, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωποι επιχειρηματικών φορέων, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον κύριο Πατούλη για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Ένωσης με στόχο τη διερεύνηση των αναπτυξιακών προοπτικών των τοπικών κοινωνιών. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε πως κλειδί για την ανάπτυξη είναι ένα νέο αποκεντρωμένο κράτος με ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς, ως τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, δημιουργούμε τις ευκαιρίες για να αναδειχθούν οι καινοτόμες ιδέες νέων ανθρώπων μέσα από επικοδομητικές συνέργειες και συνεργασίες. Υποστηρίζουμε στην πράξη τις έξυπνες πόλεις, την καινοτομία, την νεανική επιχειρηματικότητα και συμβάλλουμε άμεσα και ενεργά στο ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων. Τόνισε και πρόσθεσε. Η προσπάθεια αυτή είναι εθνική και χωρίς πολιτικές ταυτότητες. Ο κύριος Πατούλης υπογράμμισε πως κλειδί για την εθνική ανάκαμψη είναι η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου κρατικής οργάνωσης που θα προβλέπει αναβαθμισμένους ρόλους και ευθύνες στο θεσμό της αυτοδιοίκησης. Σημείωσε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην αποκέντρωση κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, επισημένοντας πως το συγκεντρωτικό κράτος λειτουργεί ασφυκτικά και δεν επιτρέπει στις τοπικές κοινωνίες να αναπτυχθούν. Το εργαστήρι καινοτομίας της ΚΕΔΕ, το οποίο ξεκινά μέσα Σεπτεμβρίου, θα υποστηρίζει τις 43 ομάδες που θα συμμετέχουν να κάνουν την πιλωτική τους εφαρμογή κανονική εμπορική εφαρμογή με λειτουργικότητες όπου χρειάζονται οι Δήμοι. Με την υποστήριξη έμπειρων και ενός ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης, οι ομάδες θα υποστηρίζονται και θα ολοκληρώνουν την εφαρμογή τους, ώστε να μπορεί να ανέβει για διάθεση στο αποθετήριο εφαρμογών της ΚΕΔΕ. Από εκεί, όλοι οι Δήμοι, με σαφώς μικρότερο κόστος από ότι να διατίθεται οι εφαρμογές μεμονωμένα, θα μπορούν να την κατεβάσουν για να τη λειτουργούν. Με τον τρόπο αυτό, πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες θα γίνονται εφαρμογές στους Δήμους, ομάδες θα μετασχηματιστούν σε εταιρείες. Και τέλος, όλοι οι Δήμοι, ανεξάρτητα από την υφιστάμενη κατάσταση, θα μπορούν να ενεργοποιούν καινοτόμες εφαρμογές με μικρότερο κόστος. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Μέρος, αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και Περιφερειακός Σύμβουλος. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας δυστυχώς με το θέμα που μόλις παρακολουθήσαμε, το πρώτο μέρος του πρώτου θέματος. Βλέπουμε ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα κάνει μια ειδική εκδήλωση για την πολιτική προστασία. Την πολιτική προστασία που ήταν στο επίκεντρο όλο το προηγούμενο διάστημα με τις καταστροφικές, δυστυχώς, φωνικές μάλλον, πυρκαγιές. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το τελευταίο που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα δυσάρεστα γεγονότα, τι παρατηρήσατε και πόσο έτοιμη ήταν η περιφέρεια όσο αφορά την πολιτική προστασία, κύριε Σμέρο? Κοιτάξτε, σίγουρα καταρχάς τέτοιες εκδηλώσεις είναι πάντοτε χρήσιμες και ωφέλιμες, γιατί το πρώτο και κύριο για να αποφύγουμε τέτοιου είδους τραγωδίες είναι η πρόληψη, η στρατηγική και η οργάνωση. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητήσαμε το πρώτο μετά τις φωνικές πυρκαγιές, το οποίο συζητήσαμε τον λόγον θέμα, καταρχά να πούμε ότι άρχισε 36 μέρες. Για 36 μέρες δεν υπήρχε ενημέρωση, δεν υπήρχε συζήτηση, δεν υπήρχε ένας τρόπος ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε τον κόσμο, να μας ακούσει ο κόσμος και ίσως να δώσουμε και κάποια περαιτέρω λύση. Μιλάμε ότι ο αριθμός των νεκρών πλέον έχει ανέλθει στους 98. Τα σπίτια είναι κοντά στα 350 αυτά που είναι σε κόκκινο, αλλά τόσα περίπου αυτά που έχουν βγει κίτρινα. Και ο κόσμος, παρότι πολλοί πιστεύουν ότι μιλάμε για εξοχικές κατοικίες, υπάρχει πολλής κόσμος δυστυχώς του οποίου ήταν η πρώτη του κατοικία και δεν ξέρουν ακόμα πού θα μείνουν και τι επιφυλάσσει το μέλλον για εκείνους. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να μην τους ξεχάσουμε, να προχωρήσουμε, να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα ώστε να τους εξασφαλίσουμε το μίνιμουμ, το οποίο είναι τροφή και στέγη. Μάλιστα. Αυτό είναι το μετά, ωστόσο, θέλω την άποψή σας πραγματικά μετά από όλα αυτά που γίνανε και έχει περάσει κάποιο διάστημα. Η πολιτική προστασία, η υπηρεσία, το τμήμα πολιτικής προστασίας, είτε στους Δήμους, είτε στις περιφέρειες, λειτουργεί, είναι οργανωμένο? Κοιτάξτε, όπως είπαμε και πριν σε αυτή τη συνεδρίαση, το πρώτο που θα περίμεναν όλοι να ακούσουν
Και αυτό δεν έχει να κάνει με τους συνδυασμούς, έτσι. Δεν, έχει να κάνει με την ευθύνη του καθενός που θέλει να ασχοληθεί. Είναι θέμα καταρχάς και διοίκησης, ανεξάρτητα από το κομματικό χρώμα που μπορεί να έχει ή το παραταξιακό χρώμα. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση, το πρώτο που θα περιμέναμε όλοι είναι τουλάχιστον μια ενημέρωση από την υπεύθυνη περιφερειακή σύμβουλο για την πολιτική προστασία, η οποία δεν μας μίλησε καν σε αυτό το περιφερειακό συμβούλιο. Και εδώ πέρα είναι που μπαίνουν πολλά ερωτήματα. Καταρχάς, για ποιο λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής συγκεκριμένα προτίμησε να επιλέξει σαν γραμμή το να στηρίξει ότι για όλα αυτά είναι τα αυθαίρετα. Δηλαδή για τους 98 νεκρούς που δεν έκανε τα ντουβάρια. Σε καμία περίπτωση. Σίγουρα τα αυθαίρετα δυσκόλεψαν την κατάσβεση της φωτιάς, ίσως την ανέπτυξαν ακόμα παραπάνω. Είχαμε πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα, κανείς δεν τα αμφισβητεί όλα αυτά. Αλλά ήταν ανάγκη να φτάσουμε στους 98 νεκρούς, να φρενήσουμε τόσα βήματα. Είχε προηγηθεί συζήτηση πριν φτάσουμε στη μέρα της καταστροφής. Όλο το προηγούμενο διάστημα, όλο το προηγούμενο έτος, έλεγα, έχει συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πολιτική Προστασία τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, τι ενέργειες έχουμε, τι σχέδια έχουμε. Κυρία Ντούσκα, καταρχάς για να θυμηθούμε, οι περσινές φωτιές στον Κάλαμο ήταν οι δεύτερες μεγαλύτερες της τελευταίας δεκαετίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το καμπανάκι είχε χτυπήσει και είχε χτυπήσει εκοφαντικά. Κάποιοι επέλεξαν να μην το ακούσουν, να μην φροντίσουν να έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπήρχαν υδροφόρες στα συγκεκριμένα σημεία που ξέσπασε η φωτιά, για να καταλάβει ο κόσμος, οι υδροφόρες δεν πάνε να σβήσουν τη φωτιά. Το πυροσβεστικό τη σβήνει, αλλά είναι εκεί για να, άμα χρειαστεί, να αναφοδιάσουν νερό. Δεν υπήρχε μια υδροφόρα. Δηλαδή, λέγαμε να μην περάσει φωτιά, ελπίζαμε ότι δεν θα περάσει τη λεωφόρο Μαραθώνος. Μα από πού και σου πού δηλαδή υπήρχε αυτή η εντύπωση? Το κουκουνάρι για του ανθρώπου ξέρουν, σκέμενε δεκάδες εκατοντάδες μέτρα μακριά. Άρα λοιπόν, πώς λέγαμε ότι αυτή είναι η αντιπυρική μας ζώνη? Και είδαμε τι έγινε. Σε έκταση φωτιά δεν ήταν η τεράστια. Εντάξει, ήταν και το σημείο, ήταν οι καιρικές συνθήκες. Όλο το προηγούμενο διάστημα, και μάλιστα είχαμε φιλοξενήσει και εδώ τον Αντιπεριφερειάρχη για την κλιματική αλλαγή. Έγινε λόγος για την κλιματική αλλαγή και είναι και μία από τις βασικές αιτίες και για τις φωνικές πυρκαγιές και για τις φωνικές πλημμύρες στη Μάνδρα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό? Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει σίγουρα ολόκληρο τον κόσμο και μέσα και την Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μας φταίει ο καιρός για αυτά που γίνονται. Ίσως να φταίει ο κακός τους ο καιρός συγκεκριμένα κάποιων ανθρώπων. Σίγουρα έχουν επηρεάσει οι συνθήκες, σίγουρα έχουν εκτοχιαστεί όλα τα καιρικά φαινόμενα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπεται ή κάτι το οποίο δεν το ξέραμε και τις προηγούμενες μέρες. Γι' αυτό υπάρχουν οι προβλέψεις του καιρού, βγάζουμε συγκεκριμένα 4-5 ανάλογα τι επικινδυνότητα θα έχει, για να ξέρουμε και πώς. Okay, εννοώ και για τον τρόπο αντιμετώπισης τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που παίρνουν άλλες διαστάσεις από τα φυσιολογικά ή ενδεχομένως από αυτά που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε. Σας είπα και πάλι ότι σίγουρα η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει την όλη κατάσταση και ίσως να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την αντιμετώπιση τους. Η φωτιά από μόνη της είναι διαφορετική από τα άλλα καιρικά φαινόμενα, με την έννοια ότι δεν σου δίνει ίσως και τον ίδιο χρόνο να αντιμετωπίσεις. Σου δίνει έναν κάποιο χρόνο, αλλά ίσως όχι τόσο όσο η πλημμύρα. Ή σε αντίθετη περίπτωση, ο σεισμός δεν σου δίνει καθόλου. Άρα λοιπόν για το κάθε τι πρέπει να είσαι συγκεκριμένα προετοιμασμένος. Αν κάθεσαι και λες ότι ξέρεις κάτι, μου φταίνουν τα καιρικά φαινόμενα, μου φταίει ότι φύσηξε, μου φταίει ότι είχε δυνατούς βοριάδες, δεν θα έρχεις. Θα έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Δεν υπήρχε σε κανένα σημείο πρόληψης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και είναι δυσάρεστο και το γεγονός ότι για τόσες μέρες έλαμπαν δια της απουσίας τους όλοι οι επιτελείς της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής. Νομίζω ότι για την κυρία Δούρου στη συγκεκριμένη περίπτωση ταιριάζει γάντη η έκφραση «εδοξάσετε κρυπτόμενοι και κατεποντίστη εμφανιζόμενοι». Λοιπόν, τα περιφερειακά συμβούλια που πραγματοποιούνται είναι αρκετά εκρηκτικά. Πώς τα αντιμετωπίζετε ως αντιπρόεδρος, πόσο ψυχραιμία χρειάζεται? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται ψυχραιμία πιο πολύ για τους ίδιους τους περιφερειακούς συμβούλους. Δηλαδή, καλό είναι όλοι να σεβόμαστε το θεσμό. Είναι ακόμα χειρότερο το να έρθει κάποιος εξωτερικός διοικητικός, αυτοδιοικητικός, στον οποίο θα δώσουμε το λόγο και θα παρεκτραπεί. Αλλά από εκεί και πέρα, ο καθένας μας φροντίζει για το ήθος του και για την ευπρέπεια του συμβουλίου. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε ούτε τον αστιφύλακα ούτε τον χωροφύλακα εκεί μέσα. Νομίζω έχει μια καλή ροή και όλη η γραμματεία του συμβουλίου κρατάει τα πλαίσια. Μάλιστα. Τα θέματα, τα σημαντικά που θα συζητηθούν από εδώ και πέρα, είναι προγραμματισμένα, τα γνωρίζετε? Βγαίνει, για να ξέρουμε λίγο και τη διαδικασία. Ο πρόεδρος καλεί σε τακτική συνεδρίαση το σώμα.
Σε αυτήν ορίζει τη θεματολογία και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει μια συζήτηση για ένα έκτακτο θέμα, να φροντίσει η αντιπολίτευση να προτείνει κάτι άλλο κτλ. Ο χρονικός ορίζοντας που υπάρχει επίσημα είναι ουσιαστικά μία εβδομάδα, από Παρασκευή προς Πέμπτη που είναι συνεδριάσεις. Προσπαθούμε από κάτω ανεπίσημα να βρούμε τα σημαντικά τα θέματα, να τους δίνουμε πάντοτε μια προτεραιότητα και να πιέζει ο κάθε σύμβουλος με τη δική του προσωπικότητα. Μάλιστα. Βέβαια... Το μόνο που θα ήθελα συγγνώμη να προσθέσω σε όλο αυτό για την ιδιαιτερότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής είναι ότι έχει 10 παρατάξεις. Που σημαίνει ότι έχει ουσιαστικά όλες τις παρατάξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και εκπροσωπούνται όλα τα κόμματα μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο, συν κάποιες ακόμα εξοκοινοβουλευτικού, ας πούμε, εξοκοινοβουλευτικής δράσης παρατάξεις. Μάλιστα. Τώρα, αυτό με τη μεταρρύθμιση του Κλισθένη και την απλή αναλογική, τι μπορεί να σημάνει για το Περιφερειακό Συμβούλιο? Έρχονται δύσκολες μέρες και το λέω με ποια έννοια. Ίσως σε όλους μας χτυπάει ευχάριστα στα αυτιά η απλή αναλογική, αλλά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κρύβει πολλές παγίδες. Καταρχάς, το πρώτο και το σημαντικότερο είναι ότι βάζει ουσιαστικά τη διαπραγμάτευση στη ζωή μας, την επίσημη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, έβγαλα εγώ τους 30, σου λείπουν άλλοι 20 σύμβουλοι για να έχεις πλειοψηφία. Δώσε μου αυτές τις 3 θέσεις, να πάρει κι άλλος άλλες 2 για να κάνουμε μια ωραία, ας πούμε, διοίκηση. Είναι το πρώτο και το κύριο στο οποίο υπάρχει θέμα. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν λέω ότι δεν χρειάζεται αλλαγές, σίγουρα χρειάζεται. Αλλά με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εξαλείφεται ουσιαστικά ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθότι θα μπορεί κάλλιστα να συνεργαστεί η πρώτη παράταξη με τη δεύτερη. Ένα άλλο πολύ επικίνδυνο στοιχείο είναι ότι η πρώτη παράταξη, μάλλον η νικηφόρα παράταξη, εφόσον στο πρώτο γύρο των εκλογών έρθει δεύτερη, θα έχει λιγότερους συμβούλους από τη δεύτερη παράταξη. Δηλαδή, ο πρόεδρος θα έχει λιγότερους συμβούλους, είτε πρόκειται για δημοτικό συμβούλιο είτε για περιφερειακό, για να διοικήσει στη συνέχεια. Αυτό θεωρείτε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στις αποφάσεις και στις συνεδριάσεις? Σίγουρα θα δημιουργήσει ένα τεράστιο θέμα, γιατί τα κίνητρα πολλών ανθρώπων δεν είναι καθαρά αυτοδιοικητικά. Ίσως κάποιοι δεν λειτουργούν τόσο αγνά. Και επαναλαμβάνω ότι δυστυχώς θα μπούμε σε μια λογική διαπραγμάτευσης, κάτι από το οποίο οι αυτοδιοικητικοί που αγαπάνε τη δουλειά τους πρέπει να απέχουν. Γι' αυτό το λόγο, σύν του ότι προστίθεται άλλη μια κάλπη στις εκλογές, δηλαδή σε περίπτωση που πάμε θα έχουμε την κάλπη για την περιφέρεια, για το Δήμο και για το τοπικό συμβούλιο, καταλαβαίνετε ότι αμέσως μπερδεύει και τον κόσμο αυτό το ίδιο. Υπήρξε και πολλές αντιδράσεις για τον ορισμό των αντιπεριφερειακών πλέον, που θα τους ορίζει ο επικεφαλής, ο περιφερειάρχης ουσιαστικά. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό? Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως συμβαίνει ήδη σε ένα μικρότερο βαθμό και στον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, ο Δήμαρχος ορίζει τους αντιδημάρχους. Ο εκάστοτε περιφερειάρχης έχει τους χωροθετικούς αντιπεριφερειάρχες, ανατολικής, δυτικής, αττικής κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα έχει και εκείνους τους θεματικούς, αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντων, οικονομικών κ.ο.κ. Δεν νομίζω ότι είναι από τα κύρια σημεία που μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλα σημεία, όπως αυτά που επισημάναμε, τα οποία είναι πιο κραυγαλαία, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, για να αποφύγουμε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Μάλιστα. Πρόσφατα είδαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, τον κύριο Κοραστό, με πρωτοβουλία του κύριου Σγουρά, αν δεν κάνω λάθος, να προσφεύγει στον Άριο Πάγο σχετικά με τον καθαρισμό ρεμάτων, ότι είναι μια αρμοδιότητα που περιήλθε στις περιφέρειες, ωστόσο δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι οι πόροι για να καταφέρουν να τα φέρουν εις πέρας. Αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα και αντικείμενο. Κοιτάξτε, επειδή εγώ δεν είμαι εδώ για να καλύψω καμία παθογένεια του παρελθόντος και να την υπερασπιστώ, σίγουρα και το προηγούμενο νομοσχέδιο που αφορούσε την τοπική αυτοδιοίκηση είχε ανάλογα προβλήματα. Δηλαδή, το γεγονός ότι μεταφέρθηκαν διάφορες αρμοδιότητες χωρίς παράλληλα να μεταφερθούν οι πόροι από τα Υπουργεία στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, δημιούργησαν αυτομάτως μια τεράστια τρύπα. Δηλαδή, μια περιφέρεια η οποία δεν είχε από πίσω ταμείο δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Αυτό συμβαίνει, όπως πολύ σωστά είπατε, είτε με τα ρέματα, είτε με τις εθνικές οδούς, για να καταλάβει ο κόσμος πλέον χώρο Μεσογείων, να σας ας πούμε. Την αλήθεια ότι εδώ πέρα στο δελτίο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμα και οι αυτοδιοικητικοί της περιφέρειας του Δήμου δεν έχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες. Υπάρχει μια έμπλοκη και κόκκινες γραμμές που ούτε ο ένας ούτε ο άλλος αποσαφηνίζει ακριβώς τις αρμοδιότητές τους. Μήπως πρέπει να ανοίξει ένα σοβαρός κύκλος συζητήσεων για να ξεκαθαρίσουν ποιες ανήκουν στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού? Δεν είναι ένα μπέρδεμα? Σίγουρα το
ξεκαθάρισμα αυτό πρέπει να γίνει. Και φαίνεται ειδικά αυτό το πρόβλημα το οποίο αναφέρατε, σε όλες τις περιπτώσεις που ξεσπάει ένας μεγάλος κίνδυνος. Αυτό φαίνεται. Και φέτος φάνηκε δύο φορές. Εις πολλαπλού. Ναι. Γιατί ο ένας μεταβιβάζει την ευθύνη στον άλλον. Δεν φταίω εγώ, φταίει το Υπουργείο. Δεν φταίει το Υπουργείο, φταίει η Περιφέρεια. Δεν φταίει η Περιφέρεια, φταίει ο Δήμαρχος. Ακριβώς. Ποιος θα δώσει εντολή π.χ. εκένωσης, μιας και ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε, ή απομάκρυνσης. Βλέπετε λοιπόν ότι το γεγονός ότι δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι ρόλοι και με σαφήνεια κιόλας, ίσως δίνει και άλοθη πολλές φορές, δηλαδή και δημιουργεί το πρόβλημα, αλλά και δίνει σε άλοθη σε αυτόν που ίσως να είναι ο κύριος φταίχτης για το πρόβλημα. Μάλιστα. Άλλα θέματα που θεωρείτε ότι είναι πολύ βασικά αυτό το διάστημα για την Περιφέρεια Αττικής και από την θέση σας ως Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ποια θεωρείτε ότι είναι να κλείσουμε έτσι με αυτό? Νομίζω ότι δύο πολύ βασικά θέματα για την Περιφέρεια Αττικής είναι η διαχείριση των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, που ανατακτά χρονικά διαστήματα το βρίσκουμε μπροστά μας, αλλά και η τελική ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να πνίγονται άνθρωποι στη στεριά ή να καίγονται στη θάλασσα όπως πρόσφατα είδαμε. Τέτοια έργα είναι έργα ζωτικής σημασίας. Προχωράνε ωστόσο. Το προχωράνε σημαίνει ότι ξεκινάει ένα έργο, δημοπρατείται, συνεχίζεται. Είναι η γραφειοκρατία δυστυχώς. Η γραφειοκρατία είναι το γεγονός ότι όλοι μας πληρώσαμε για να μάθουν οι νυν διοικούντες της περιφέρειας πώς πραγματικά διοικείται. Ήταν κάτι το οποίο μας κόστησε. Τι θέλω να πω, στα έργα στη Μάνδρα, ας πούμε, είναι πολύ βασικό γεγονός το ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι καθυστερήσεις που οι ίδιοι έδειξαν. Όταν καθυστέρησαν να εφαρμόσουν, όταν τα είχαν όλα έτοιμα και συνέλθε η οικία, ήρθε καινούριο νόμο του 16-44-12 και έπρεπε να τα ξανακάνουν όλα από την αρχή, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το έργο δεν έχει υλοποιηθεί. Και ο κόσμος συνεχίζει να κινδυνεύει. Δεν είμαστε κινδυνολόγοι. Κακά τα ψέματα, δεν τα έχουμε λύσει. Το γεγονός ότι πνίγεται η Αττική στο σκουπίδι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή άρθηκε μία απόφαση, για όποιον έτσι είναι λίγο πιο γνώστης, ουσιαστικά έχουμε κοντά στον ένα χρόνο ζωής, να το πω έτσι, χωματερή με τα υπάρχοντα σχέδια. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Πολύ μεγάλο. Θέλετε τώρα τη χωματερή της φυλής. Και δυστυχώς μετά έχει προβλεφθεί να δείχνουμε σκουπίδια στις φάσεις που έχουν ολοκληρωθεί, δηλαδή που έχουν αποκατασταθεί. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ που σήμερα ήσασταν κοντά μας. Θα μείνουμε όμως στην περιφέρεια Αττικής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Καραμέρο, τον αντιπεριφερειάρχη στο βόρειο τμήμα της Αθήνας. Καλησπέρα, κύριε Καραμέρε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, Αν ήμουν κοντά, θα μπορούσα να απαντήσω πολύ εύκολα σε αυτά που ο κύριος Μέρος, αλλά θα το κάνουμε μια άλλη φορά. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος, να αφήσουμε τις απαντήσεις. Μόνο θα πω ότι σήμερα παρουσιάσαμε ένα έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων και μιλάω για την δημιουργία και την παραγωγή και την τυποποίηση τουλάχιστον 2.500 τόνων το χρόνο κομπόστ εδαφοβελτιωτικού λιπάσματος στον Χιτά Φυλής, αξιοποιώντας τα βιοαπόβλητα από τις λαϊκές αγορές, από τα κλαδέματα, από τη λαχανάδα του Ρέντι, αποφεύγοντας την τροφή τουλάχιστον το 25% των σύμμετρων που πηγαίνουν στο Χιτά. Αλλά είναι πολλά τα οποία θα μπορούσα να πω. Θα κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση και θα τα βάλουμε επιτάπητο σε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι πολύ σημαντικά και αφορούν κυρίως τη ζωή των πολιτών. Λοιπόν, πάμε σε ευχάριστα γεγονότα. Προχωράει η Περιφέρεια Αττικής στην επιχορήγηση 11 προνοιακών ιδρυμάτων στη Βόρεια Αθήνα. Είναι το 24% της χρηματοδότησης που συνολικά διατίθεται για όλα τα ιδρύματα, για όλες τις δομές, αν με επιτρέψετε να προτιμήσω αυτόν τον όρο, σε όλη την Αττική και στους 66 δήμους. Και μιλάμε για δομές που υποστηρίζουν ανήλικα παιδιά ή ηλικιωμένους ανθρώπους ή συνανθρώπους μας με ειδικές ανάγκες και διάφορα προβλήματα. Δεν είναι η πρώτη χρονιά. Βελτιώσαμε πολύ τις συνθήκες σε αυτή την υπόθεση. Θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια κινητοποιήσεις, κλειστές δομές, εργαζόμενοι που διαμαρτύρονταν. Πλέον αυτό είναι παρελθόν. Οι περισσότερες δομές λειτουργούν απρόσκοπτα. Πολλές από αυτές αυξάνουν τις θέσεις φιλοξενίας, που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για τις συγκεκριμένες δομές. Γνωρίζουμε και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και για τους ηλικιωμένους. Υπάρχει πραγματική έλλειψη θέσεων. Με την σταθερή χρηματοδότηση που έχουμε εξασφαλίσει τα τελευταία χρόνια και με την επιπλέον χρηματοδότηση, γιατί πέρα από αυτό το 1 εκατομμύριο
με νόμο που ζητήσαμε και πετύχαμε από το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει τη δυνατότητα η Περιφέρεια Αττικής να χρηματοδοτεί πέρα από τις μεταβαστικές δαπάνες συν 25% κάθε μία από αυτές τις δομές. Για το 2018 ήδη έχουν ενταχθεί άλλες 729.000 ευρώ. Πολύ σημαντικά ποσά για τη λειτουργία αυτών των δομών. Σας λέω, βέβαια, για παράδειγμα, γιατί για να υπάρχει ανάγκη για τη λειτουργία αυτών των δομών και υπάρχει ανάγκη για τη στήριξη των ατόμων που φιλοξενούνται σε αυτές τις δομές. Σας λέω, για παράδειγμα, το Σικιαρίδιο στο Μαρούσι θα πάρει τώρα 221.000 ευρώ. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και μια σειρά ενεργειών στήριξης της λειτουργίας των δομών, όπως για παράδειγμα μια που ανέφερα το Σικιαρίδιο, η εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών από διάφορα σημεία της Αττικής, από και προς το σχολείο τους. Μάλιστα. Είναι μια πρωτοβουλία που συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Νομίζω και πέρσι δεν λειτουργήσε στο Σικιαρίδιο το ίδιο πράγμα με την συμβολή, με την βοήθεια της περιφέρειας. Είναι σημαντικό να γίνονται στην ώρα τους. Είτε μιλάμε βέβαια για τέτοιου είδους έργα, είτε για άλλα που έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια των πολιτών, οι καθυστερήσεις που υπάρχουν, τις οποίες έχουμε περιορίσει πάρα πολύ, με πολύ σκληρή δουλειά με τις οικονομικές υπηρεσίες της περιφέρειας, σε άλλα ζητήματα που υπάρχουν καθυστερήσεις, έχουν να κάνουν σαφώς με τη γραφειοκρατία. Δεν έχουν επιτευχθεί όλες οι αλλαγές που θα έπρεπε. Για να είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού όσο αποτελεσματικοί θα ήθελαν. Λοιπόν, στην περίπτωση όμως αυτό το χρηματοδοτήσεω, νομίζω ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο Καραμέρα, για τη σύντομη συνομιλία μας. Σύντομα θα σας περιμένουμε και στο στούντιο. Να αλλάξουμε θέμα. Η έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ασπροπύργου Θριάσια 2018 άνοιξαν τις πύλες τους με δύο παράλληλες και εντυπωσιακές εκδηλώσεις. Τα Θριάσια αποτελούν τον πολιτιστικό θεσμό της πόλης, προσφέροντας στους δημότες πλούσια θεάματα. Οι εκδηλώσεις των Θριασίων 2018 θα ολοκληρωθούν στις 22 του μήνα. Δυναμικά άνοιξε η αυλαία της κορυφαίας γιορτής πολιτισμού του Δήμου Ασπροπύργου Θριάσια 2018. Για πολλωστή χρονιά ο Ασπρόπυργος γίνεται τόπο συνάντησης σπουδαίων πολιτισμικών, πνευματικών και αθλητικών εκδηλώσεων, συντροφεύοντας για περισσότερες από 10 ημέρες δημότες και μη σε ένα ταξίδι ανάτασης σώματος και ψυχής. Για μία ακόμη χρονιά ο Δήμος Ασπροπύργου κρατά τα σκύπτρα της πνευματικής και πολιτιστικής παράδοσης του τόπου. Και φέτος ο θεσμός ξεκινά από το τοπόσιμο της πόλης, το ρολόι Ασπροπύργου. Τα φετινά Θριάσια εγκαινιάστηκαν με τη διεξαγωγή δύο παράλληλων εκδηλώσεων. Στην ιστορική αίθουσα του ρολογιού, ο Δήμος Ασπροπύργου σήμανε την έναρξη, φιλοξενώντας την έκθεση φωτογραφίας του ντόπιου ερασιτέχνη Θεόδωρου Γιορταμίλη, «Ο καιρός με χρώμα». Τα Θριάσια είναι ένας θεσμός πλέον στην πόλη, είναι εδώ και δύο δεκαετίες περίπου, που συμβολίζουν το ότι έφυγε το καλοκαίρι. Κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις να δώσουμε πάλι αισιοδοξία στον κόσμο για να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα κυρίως, αλλά και την κατάσταση που υπάρχει στη χώρα, με αισιοδοξία να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση. Και δίνεται η ευκαιρία με τα Θριάσια, πέρα από τις συναυλίες και γενικότερα όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε, να δώσουμε και την ευκαιρία σε ασπροπύργους καλλιτέχνες να δείξουν τη δουλειά τους. Σήμερα λοιπόν είμαστε περήφανοι γιατί σε αυτήν την εκδήλωση της έκθεσης φωτογραφίας είναι ένας ασπροπύργιος και θα ακολουθήσει και άλλος μετά από αυτή την έκθεση. Σε γενικές γραμμές δεν είμαστε φιδωλοί στο να ξοδέψουμε κάποια χρήματα και να ανεβάσουμε την πόλη πνευματικά με πολλές εκδηλώσεις. Πρώτη μέρα των Θριασίων του 2018. Είμαστε αισιόδοξοι. Ξεκινάμε με την έκθεση φωτογραφίας του κυρίου Γιορταμιλή και αμέσως μετά με την συναυλία με την κυρία Βιτάλη και τον κύριο Ζιόγαλα. Είμαι πολύ χαρούμενος που διάλεξαν εμένα για να ανοίξουν τα Θριάσια, την έκθεσή μου. Κάνουμε ένα περίεργο θέμα, δύσκολο για τον πολύ τον κόσμο. Καιροφωτογραφία με φαινόμενα είναι όλα από την περιοχή μας, τα περισσότερα από την περιοχή μας. Και νομίζω θα αρέσει, γιατί είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν έκανα κάτι εύκολο. Είπα να βάλω τον πύχη ψηλά. Πλήθος κόσμου έσπευσε να τιμήσει τον ασπροπύργιο καλλιτέχνη, του οποίου η έκθεση φωτογραφίας είναι αφιερωμένη στα καιρικά φαινόμενα, όπως αυτά εκδηλώθηκαν στον Ασπρόπυργο και σε άλλες περιοχές, αποτυπώνοντας εξαιρετικά το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσης. Το παρόν έδωσε μεταξύ άλλων και η γνωστή μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη. Χαρά μου και τιμή μου που είμαι εδώ. Εγώ έχω πορωθεί με τις φωτογραφίες πρώτα, εκτός από τον καιρό βέβαια, και εκτός από τους ερασιτέχνες μετεωρολόγους. Όλοι αυτοί που μου στέλνουν φωτογραφίες στο Sky καιρό, και μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολλοί, στέλνουν την απίστευτη δουλειά. Γιατί θέλουν να κυνηγάνε τα καιρικά φαινόμενα και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν το Θοδωρή τον γνώρισα πριν από το 12.
που μου έστειλε την πρώτη φωτογραφία. Απόψε με τιμήσανε και εγώ αισθάνομαι μεγάλη τιμή που είμαι εδώ. Λίγη ώρα αργότερα, η κατάμεστη πλατεία Δημαρχείου καλωσόρισε την μεγάλη ερμηνεύτρια και δημιουργό Ελένη Βιτάλη, που παρουσίασε ένα πλούσιο πρόγραμμα με επιλογές από όλες τις μεγάλες δισκογραφικές της επιτυχίες. Καλωσορίσατε στην έναρξη των Θριασίων 2018. Τις εκδηλώσεις Θεσμός που έχουν μπει στην καρδιά όχι μόνο των ασφοπλιωτών, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Εκδηλώσεις επίπεδου, εκδηλώσεις που μας κάνουν περήφανος, εκδηλώσεις που η εξωστρέφεια του Ασπροπύργου ακούγεται παντού. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Δήμος Φυλής διοργάνωσε το Διεθνές Συνέδριο για τη Δημοκρατία στη Φυλή. Σε συνεργασία φυσικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου στο Δημαρχείο της Πόλης. Διεθνές Συνέδριο με θέμα το δημοψήφισμα και την απόσχηση διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου σε συνεργασία με τον Δήμο Φυλής. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, εγνωσμένου κύρους καθηγητές και άλλες προσωπικότητες από διάφορες χώρες του κόσμου βάζουν στο μικροσκόπιο ζητήματα που περιστρέφονται γύρω από τον θεσμό της δημοκρατίας. Ο Δήμος Φυλής, στα πλαίσια των διεθνών συνεργασιών, διοργανώνει σήμερα το δεύτερο συνέδριο για τη δημοκρατία εδώ στο Δημαρχείο της Φυλής, μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου. Είναι προσκεκλημένοι επιφανείς καθηγητές από ευρωπαϊκά και πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης και θεματολογία είναι το δημοψήφισμα και η απόσχηση. Οι εργασίες του συνεδρίου διεξάγονται στη Φυλή, μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην τουριστική προβολή της πόλης, αλλά και στην ανάδειξη της ιστορικότητας της περιοχής, εκεί όπου η ίδια η δημοκρατία γεννήθηκε, εδραιώθηκε και μεταλαμπαδεύτηκε στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι δράσεις που εντείνουν προς την εξωστρέφεια του Δήμου Φυλής, γιατί όπως γνωρίζετε, εδώ από αυτό το Δήμο, αυτό το μικρό χωριό, ξεκίνησε η δημοκρατία στην αρχή Αθήνα, απλώθηκε στην αρχή Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν επανειλημμένες οι φορές που στην αρχή Ελλάδα, από αυτόν τον τόπο, ξεκίνησε η αποκατάσταση και η ανάπτυξη της δημοκρατίας, όπως επίσης, από αυτό εδώ τον τόπο ξεκίνησε ένα κομμάτι της εθνικής παλιγενεσίας όταν ο τοπικός οπλαρχηγός ξεκίνησε για να ελευθερώσει την Ακρόπολη και να ξαναπάρει την Αθήνα στο πλαίσιο της μητέρας πατρίδας. Με την δημοσιότητα λοιπόν που λαμβαίνουν αυτές οι συναντήσεις είμαστε βέβαιοι ότι όλο και περισσότερο θα γίνεται συνείδηση πριν απ' όλα στη χώρα μας, αλλά όμως και στον κόσμο ολόκληρο, ότι αυτός ο τόπος, εδώ, ο Δήμος της Φυλής, έχει κάτι παραπάνω από την καθημερινότητά του να θυμίσει τον κόσμο, έχει να θυμίσει την ιστορία του και έχει να προσφέρει σήμερα πολλά. Το αρχαίο φρούριο της Φυλής αναδείχθηκε σε σύμβολο της δημοκρατίας όταν το 404 π.Χ. ο Αθηναίος στρατηγός Θρασίβουλος ανέτρεψε το ολιγαρχικό καθεστώς των 30 τυράννων και αποκατέστησε τη δημοκρατία. Σε ανάμνηση αυτού του ιστορικού γεγονότος, ο Δήμος Φυλής μνημονεύει τους προγόνους μας αλλά και την δική του συμβολή. Και να δούμε σε αυτό το σημείο τα αθλητικά νέα της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με το δεξί μπήκε στο Nations League η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε το Σάββατο με 1-0 της Εστονίας στο Ταλίν με γκολ του Κώστα Φορτούνη. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται ήδη στη Βουδαπέστη, όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία για τη δεύτερη αγωνιστική. Την Τετάρτη στα γραφεία της ΕΠΟ θα διεξαχθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος ΓΑΜΑ Εθνικής, με την αγωνία να χτυπάει κόκκινο, αφού οι ομάδες της Αχαΐας, της Ηλίας, της Μυσσηνίας και της Αρκαδίας έχουν ενημερώσει μέσω των ενώσεών τους πως αν δεν αλλάξει ο καταρτισμός των ομίλων, δεν θα κατέβουν στο πρωτάθλημα. Τη δημιουργία νέου γηπέδου στη θέση που βρίσκεται αυτό της Τούμπας προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ Μάκης Γκαγκάτσης μετά τη συνάντηση που είχε την Δευτέρα με τον Υπουργό Αμήνης Πάνο Καμένο. Ο κύριος Καμένος πραγματοποίησε αυτοψία στο περιβάλλοντα χώρο της Τούμπας και τόνισε ότι η επιθυμία της κυβέρνησης είναι να βοηθήσει την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να δημιουργήσει ένα μεγάλο και σύγχρονο γήπεδο, το οποίο θα φιλοξενεί διεθνείς αγώνες και θα αποτελεί στολίδι για τη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, ο δικέφαλος του Βορρά κλήθηκε σε απολογία από τον αθλητικό δικαστή για τη φωτοβολίδα που πέταξαν οι οπαδοί του στην εξέδρα των φιλάθλων του Πανιωνίου στο ματς δεύτερης αγωνιστικής στη Νέα Σμύρνη. Το θάνατο του 19χρονου αμυντικού Γουιλιάμ Γκομής ανακοίνωσε η Σεντετιέν.
Ο νεαρός παίχτης, ο οποίος αποχώρησε από το Γαλλικό Σύλλογο το περασμένο καλοκαίρι, έπεσε νεκρός από σφαίρες σε ανταλλαγή πυροβολισμών στην ακτή Ελεφαντοστού. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο περιστατικό σκοτώθηκε και ένας 14χρονος. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Attica TV με νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 6. Ωστόσο, μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία μας στο Web TV του σταθμού μας. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους.